συμπατριώτης σε συμπατριώτης. Με την ευκαιρία συμπλήρωσης 55 χρόνων από την ανακήρυξη και εγκαθίδρυση της Κυπριακής Δημοκρατίας, απευθύνομαι στον Κυπριακό λαό για να του εκφράσω τα βαθύτατα μου αισθήματα εκτίμησης, σεβασμού και τιμής. Την ίδια ώρα, αποτείνω φόρο τιμής και απευθύνομαι με ευγνωμοσύνη προς όσους έδωσαν τη ζωή τους, αλλά και αγωνίστηκαν για την απαλλαγή από τον απικιακό ζυγό. Ανάλογη ευγνωμοσύνη εκφράζω και προς εκείνους που υπερασπίστηκαν αλλά και διαφύλαξαν την νομιμότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η επέτειος της ανακήρυξης αλλά και της εγκαθίδρυσης του κράτους μας αποτελεί ευκαιρία για ένα βαθύ προβληματισμό για την πορεία που ακολουθήσαμε όλα αυτά τα χρόνια, καθώς η δημιουργία της Κυπριακής Δημοκρατίας, αντί να αποτελέσει την απαρχή μιας νέας ελπιδοφόρου πορείας, αποτέλεσε δυστυχώς στοιχείο αντιπαλότητας και διχασμού των δύο κοινοτήτων που συνιστούν τον Κυπριακό λαό. Εξ αρχής, καμιά εκ των δύο κοινοτήτων δεν πίστεψε στο νέο ιδρυθέν κράτος και τον δικοινοτικό του χαρακτήρα, αφού οι μεν θεωρούσαν σταθμό και όχι την οριστική λύση, ενώ οι δε, ευνοημένοι από τις συνθήκες, θεώρησαν το νέο κράτος εφαλτήριο ολοκλήρωσης ξένων σχεδιασμών. Αντί να χτίζουμε μεταξύ μας γέφυρες δημιουργίας, οχυρωνόμαστε σε ανέφικτους και συγκρουσιακούς στόχους. Με αυτά τα δεδομένα, οι παρεμβάσεις τρίτων, με στόχο πάντα την εξυπηρέτηση των δικών τους συμφερόντων, έβρισκαν πρόσφορο έδαφος, με αποτέλεσμα να οδηγηθούμε εις τα τραγικά γεγονότα του 63-64 και στα όσα επακολούθησαν, για να καταλήξουμε στην καταστροφή του 74. Έκτοτε, βιώνουμε την καθόλου απαράδεκτη κατάσταση που συντηρείται μέχρι σήμερα και κρατά την πατρίδα μας διαιρεμένη και το 37% του εδάφους της υπό τουρκική κατοχή. Μέχρι σήμερα, βιώνουμε μια κατάσταση που όχι μόνο δεν ωφελεί κανέναν Κύπριο πολίτη, αλλά και δεν εξυπηρετεί καμιά κοινότητα. Μια κατάσταση από την οποία θα μπορέσουμε να απαλλαγούμε μόνο αν βρούμε το θάρρος, αλλά και αναλάβουμε τις ευθύνες, υλοποιώντας τις συμφωνίες κορυφής του 77-79, την συμφωνία της 8ης Ιουλίου του 2006 και το κοινό ανακοινωθέν του 2014. Τούτα λέγοντας, δεν παραγνωρίζω, αντίθετα υπογραμμίζω και τα εσωρία ψηφισμάτων και τις αποφάσεις των ΗΠΑ. Σήμερα έχουμε μπροστά μας ανοιχτό ένα νέο παράθυρο ευκαιρίας, το οποίο αναβιώνει την ελπίδα μας για οριστική διευθέτηση του Κυπριακού. Μια ελπίδα που θεμελιώνεται στην πεποίθηση μου πως με τον Τούρκο Κύπριο γιατί Μουσταφά Κιντζή μοιραζόμαστε την ίδια αποφασιστικότητα και θάρρος, προκειμένου μέσα από ένα διάλογο και με αλληλοσεβασμό αλλά και ειλικρίνεια να υλοποιήσουμε το κοινό όραμα του λαού μας για ειρήνη και προκοπή. Επιθυμούμε την επίτευξη λύσης μέσα από μια έντιμη διαπραγμάτευση στην οποία θα καταλήξουμε σε ένα κράτος με ομοσπονδιακή δομή, δικοινοτικό διζωνικό χαρακτήρα, με πολιτική ισότητα, με μια και μόνη κυριαρχία, μια και μόνη ηθαγένεια, μια και μόνη διεθνή προσωπικότητα. Ένα κράτος, και θέλω να το υπογραμμίσω, μετεξέλιξη της Κυπριακής Δημοκρατίας, στο οποίο η διασφάλιση του διζωνικού χαρακτήρα δεν θα αφαιρεί από τον όποιο πολίτη, είτε Ελληνοκύπριος, είτε Τουρκοκύπριος, κανένα ανθρώπινο δικαίωμα. Ένα κράτος που είναι και θα συνεχίσει να είναι μέλος του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των πολλών άλλων διεθνών οργανισμών όπου συμμετέχουμε και του οποίου η εδαφική ακεραιότητα και η συνταγματική τάξη δεν θα περιορίζονται, δεν θα κολοβώνονται από αναχρονιστικά συστήματα εγγυήσεων και παρουσία ξένων στρατευμάτων. Συμπατριώτησες, συμπατριώτες, στις μέχρι σήμερα διαπραγματεύσεις έχουμε επιτύχει να γεφυρώσουμε διαφορές, αλλά ως ή το φυσικό
Και δεν θέλω να το αποκρύψω πως έχουμε διαπιστώσει και απόσταση σε κάποιες πτυχές του κυπριακού προβλήματος. Θέλω να πιστεύω πως το όραμα μας για ένα ευρωπαϊκό κράτος που θα επανενώνει το λαό, τους θεσμούς και την οικονομία, θα υπερισχύσει της όποιας σκοπιμότητας και πως πέραν της λεκτικής θα έχουμε και την πρακτική υποστήριξη της Τουρκίας, αλλά και του διεθνούς παράγοντα και όσων άλλων δυνάμεων μπορούν να ασκήσουν την επιρροή τους προς αυτή την κατεύθυνση. Θέλω να σας διαβεβαιώσω πως είναι η πρώτιστη των προτεραιοτήτων μου η επανένωση της πατρίδας μας και του κράτους μας, λαμβάνοντας ιδιαίτερα πάντα υπόψη τις ευαισθησίες και τις ιστορικές ανησυχίες και των δύο κοινοτήτων. Απευθυνόμενος τόσο προς τους Ελληνοκύπριους όσο και προς τους Τουρκοκύπριους συμπατριώτες μου, επιθυμώ να επαναλάβω όσα διακήρυξα και από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών σαν πυλώνες διαρκούς, βιώσιμης και λειτουργικής λύσης. Αυτό που θέλουμε να επιτύχουμε μέσα από αυτό το νέο γύρο των διαπραγματεύσεων είναι η επίτευξη λύσης που δεν θα αφήνει νικητές ή ιτημένους, θα λαμβάνει υπόψη τις ευαισθησίες και τις ανησυχίες και των δύο κοινοτήτων, θα σέβεται τις θεμελιώδεις ελευθερίες αλλά και τα ανθρώπινα δικαιώματα όλων των Κυπρίων, είτε Τουρκοκυπρίων είτε Ελληνοκυπρίων, θα επανενώνει την πατρίδα μας, τον λαό της, την οικονομία και τους θεσμούς, θα δημιουργήσει μια πατρίδα ειρηνικής συνύπαρξης και ευημερούσας συνεργασίας μεταξύ όλων των πολιτών της προς όφελος της νέας γενιάς. Θα επιτρέψει στην Κύπρο να αξιοποιήσει πλήρως τις δυνατότητες της, απομακρύνοντας όλα τα πολιτικά εμπόδια που παρακολύουν την πλήρη αξιοποίηση της μοναδικής γεωγραφικής μας θέσης. Θα καταστήσει ακόμα την Κύπρο ένα λαμπρό παράδειγμα εθνοτικής, πολιτιστικής, θρησκευτικής και γλωσσικής συνεργασίας μεταξύ χριστιανικών και μουσουλμανικών κοινοτήτων. Θα μετατρέψει την Κύπρο σε μια χώρα υπόδειγμα αξιοπιστίας, σταθερότητας και ασφάλειας, σε μια ταραχώδη και ασταθή περιοχή. Συμπατριώτες και συμπατριώτες, από την συνολική επίλυση του Κυπριακού σε αυτή την συγκυρία, Ελληνοκύπριοι και Τουρκοκύπριοι θα έχουν όλοι ανεξαίρετα να ωφεληθούν. Η επίλυση του Κυπριακού, με απόλυτο σεβασμό σε όσα συμφωνηθούν, θα συνιστά ένα πλαίσιο εντός του οποίου θα δημιουργήσουμε ιδανικές συνθήκες για ανάπτυξη και ευημερία. Την ίδια ώρα, ωστόσο, είναι απαραίτητο να συνειδητοποιήσουμε πως μια ετεροβαρής λύση προς όφελος ή εις βάρος της άλλης κοινότητας δεν θα συνιστά βιώσιμη επιλογή. Ήλθε η ώρα να αξιοποιήσουμε την ένταξή μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να πετύχουμε μια λύση που θα καθιστά την χώρα μας αλλά και τους πολίτες της πραγματικά ισότιμους με τους άλλους Ευρωπαίους πολίτες. Συμπατριώτησες και συμπατριώτες, έχουμε χρέος να τιμήσουμε με την ειρήνη όσους έδωσαν τη ζωή για να ζούμε ελεύθεροι. Έχουμε την υποχρέωση να παραδώσουμε στις νέες γενιές ένα κράτος που θα επιτρέπει την συνύπαρξη, την συνδημιουργία και την προκοπή. Χρόνια πολλά σε όλους.